με το ένα σημείο φυγής σχεδιάζοντας το εσωτερικό ενός σπιτιού. Εάν συνεχίσετε χωρίς να έχετε κάνει την πρώτη άσκηση, παρακαλώ σταματήστε το βίντεο, κάντε την πρώτη άσκηση, ξαναδείτε το, γιατί δεν έχει νόημα να τα ακούσετε. Αν δεν τα κάνετε, δεν κερδίζετε τίποτε. Ας υποθέσουμε λοιπόν ότι εδώ έχει ένα παράθυρο. Ας πούμε ότι μετράω στο βάθος πόσο είναι η αρχή του παραθύρου και πόσο είναι το παράθυρο. Πάντα οριζόντια είπαμε, μετράμε, δεν προτείνουμε ποτέ το μολύβι μπροστά. Οπότε ας πούμε ότι το παράθυρο μας ξεκινάει από αυτή την πλευρά. Κάνω λίγο απαλά τις γραμμές και φτάνει έως εδώ. Ας το κάνω λίγο μεγάλο για να καταλάβετε τι κάνουμε μέσα. Τώρα, όμως έχουμε πει, σύμφωνα με όσα δείξαμε εδώ, θυμάστε, όπως έχει το σενάριο για την πόρτα εδώ κοντά, το ίδιο συμβαίνει και στα παράθυρα. Δηλαδή, αν εδώ είχαμε ένα παράθυρο, είχαμε το ίδιο πρόβλημα. Εδώ βάζουμε τούβλα. Εδώ όμως πώς θα μπουν επάνω. Γι' αυτό το λόγο βάζουμε το σενάζι και εδώ. Σε αυτή τη θέση τώρα που είναι το παράθυρό μας σε αυτήν εδώ την πλευρά, πώς θα μπορέσουμε να βρούμε το ύψος του παραθύρου, γιατί καταλαβαίνετε ότι διαφορετικά θα είναι εδώ λόγω θέση, εδώ θα είναι διαφορετικά. Πώς θα βρούμε αυτή την κλίση, πώς θα βρούμε δηλαδή το 2,20 εδώ. Εδώ ήταν εύκολο, είναι σταθερό. Εδώ όμως ξέρω εγώ είναι 3,40, δεν μπορώ να το υπολογίσουμε. Εδώ ξέρω εγώ είναι 3,70 το ύψος. Πώς θα βρούμε, για να μην σας κουράζω, βέβαια καλά είναι να σταματάτε το βίντεο και να βρίσκετε την απάντηση μόνοι σας. Είναι πολύ σημαντικό, παιδιά, να δημιουργείτε αυτό που λέμε λακκούβα στο μυαλό σας. Με το να προβληματίζεστε, όταν δημιουργήσετε τη λακκούβα στο μυαλό, ό,τι γνώση πάρετε μετά, πάει και κάθεται μέσα, δεν χύνεται. Μένει. Λοιπόν, προεκτείνω το σενάζι, βλέπετε θα κάνω απαλά τη γραμμή μου, προεκτείνω το σενάζι αριστερά μέχρι την ακμή, στη γωνία δηλαδή του δωματίου. Και τώρα θα φέρω νέα γραμμή φυγής από το σημείο φυγής, από τα μάτια μας δηλαδή, που περνάει τη γωνία εδώ την ακμή, έτσι, και πηγαίνει πάνω από το παράθυρο. Εδώ θα πατήσω. Αποφεύγω να πατάω παντού για να μπορεί να ξεχωρίζετε το σχέδιο που είναι. Τώρα μένει να βρω το κάτω μέρος του παραθύρου. Το κάτω μέρος, παιδιά, του παραθύρου λέγεται ποδιά, γιατί είναι στο ύψος των μαστόρων που φορούσαν τις ποδιές με τα καρφιά και τα λοιπά και σκύβανε, και γι' αυτό το ονόμασαν ποδιά, και είναι ακριβώς στη μέση του 2,20, δηλαδή είναι στο 1,10. Εδώ. Άρα λοιπόν, τραβώντας τώρα τη γραμμή του οριζοντά, βλέπω ότι εγώ, επειδή είμαι στο 1,20 περίπου, είναι λίγο πιο κάτω από μένα. Έτσι πάω απαλά και εδώ πατάω για να δείξω που είναι το τελείωμα του παραθύρου. Θα κάνω δυνατά και τις γραμμές αριστερά-δεξιά του παραθύρου για να μπορέσετε να καταλαβαίνετε σωστά τι είναι αυτό που κάνουμε. Τώρα λοιπόν έχω ένα παράθυρο το οποίο φαίνεται σαν παράγωνο, αλλά μόνο όταν φαίνεται παράγωνο, δηλαδή να πηγαίνει και οι δύο πλευρές στα μάτια μας, τότε μόνο είναι παράλληλο, γιατί έτσι δείχνει προοπτικά σωστά τη θέση του. Έχω τώρα το εξής πρόβλημα. Θέλω το παράθυρο να το ανοίξω στα δύο. Και ξέρετε ότι το μισό φύλλο εκεί, λόγω θέση, είναι μικρότερο από ότι είναι το μισό εδώ. Πώς μπορώ να βρω αυτή τη σχέση, δηλαδή το μισό εκεί να είναι σωστά αναλογικά σε σχέση με το άλλο? Για να σας βοηθήσω, θα σχεδιάσω εδώ ένα τετράγωνο. Πώς μπορώ να βρω το κέντρο που είναι? Τραβώντας δύο γραμμές διαγώνια. Εκεί που θα ενωθούν, αυτό είναι το κέντρο. Αυτό το μάθαμε και στη γεωμετρία όταν κάναμε στο σχολείο. Τώρα σε ποια τάξη με ρωτάτε, περάσαν πολλά χρόνια. Αλλά υποθέτω κάπου στο δημοτικό τα κάνουμε αυτά. Λοιπόν, για να μην γεμίσω όλο γραμμές, μάλλον όχι, θα τραβήξω γραμμές, γιατί δείτε πόσο σημαντικό είναι. Πάω απαλά τις γραμμές. Προσέχω όμως να μην είναι όπου να είναι, αλλά να είναι ακριβώς οι γραμμές εκεί που πρέπει. Ακριβώς. Η προοπτική, παιδιά, δεν συγχωρεί λάθη. Είναι μίμο άπτο, άστα να πάνε. Λίγο να σας φύγει κάπου, θα ψάχνεστε. Λοιπόν, τώρα τι με βοηθάει? Καταρχήν, έτσι βρίσκω που είναι το κέντρο. Άρα εδώ μπορώ άφοβα να χαράξω το μέσον του παραθύρου. Πράγματι, εδώ είναι το μέσον του παραθύρου. Προοπτικά είναι απολύτως σωστά, να το ξέρετε. Τώρα όμως θέλω να σχεδιάσω πού άλλο με βοηθάνε, δηλαδή πόσο ωραίο είναι το να τραβήξω αυτές τις γραμμές. Λέω, αν το κασιλίκι, δηλαδή το πάχος του ξύλου εδώ στο παράθυρο είναι τόσο, θα πάω από διαγώνιο μέχρι διαγώνιο. Μετά θα πρέπει να πάω στο σημείο φυγής. Από το εδώ που ενώθηκε με την διαγώνιο γραμμή, θα πρέπει να πάω τη γραμμή μου στο σημείο φυγής. Βλέπετε, προσέχω που είναι οι γραμμές για να μην κάνω κουτουράδα και μετά κάνω λάθος. Μέχρι την άλλη διαγώνιο.
και επάνω το ίδιο. Από διαγώνιο αριστερά στο σημείο φυγής μέχρι να συναντήσω τη δεξιά διαγώνιο. Και το ίδιο το σχέδιο όταν δουλέψω έτσι μου λέει ότι φίλε μου, αν τόσο χοντρό είναι εδώ το ξύλο, εδώ είναι τόσο. Δηλαδή σου λύνει όλα τα σχεδιαστικά προβλήματα. Τώρα αν εδώ θελήσετε να κάνετε, τώρα είναι λίγο μεγάλο το μπλοκ και πέφτει, γι' αυτό πέφτει το φύλλο. Εάν εδώ θελήσετε να κάνετε το βάθος του παραθύρου, θα το κάνετε έτσι. Εδώ και εδώ. Και εδώ θα δουλέψω ελεύθερο χέρι, δεν πειράζει. Εδώ ξανά γραμμή φυγής. Και εδώ γραμμή φυγής, όσο φαίνεται, αφού είναι λίγο κάτω από τα δικά μας τα μάτια, έτσι. Και έτσι έχω κάνει το παράθυρό μου. Λοιπόν, τώρα θέλω να σχεδιάσουμε εδώ μία πόρτα. Σας παρακαλώ, θέλω μέχρι να πάμε στο επόμενο βίντεο να σκεφτείτε μόνοι σας πώς μπορούμε να φέρουμε το σενάζι εδώ, σε αυτή τη θέση. Να σχεδιάσω εγώ την πόρτα, να δείτε ποιο είναι το ύψος, να δείτε ποια είναι η θέση μάλλον της πόρτας. Θα είναι λοιπόν από εδώ μέχρι εδώ. Εδώ έχουμε λίγο το... θα χαλάσουμε τα τούβλα, συγγνώμη, γιατί πρέπει να τα χαλάσουμε. Θέλω λοιπόν να με βοηθήσετε να βρω το σχήμα που θα είναι το ύψος της πόρτας εδώ επάνω. Άρα περιμένω πράγματι να κάνετε την άσκηση και μη βαριέστε, παιδιά. Αν θέλετε πραγματικά να αξιοποιήσετε αυτά τα μαθήματα, φροντίστε να δημιουργήσετε αυτές τις λακκούβες στο μυαλό σας. Δεν θα μετανιώσετε ποτέ στη ζωή σας για ό,τι κάνετε. Όταν το κάνετε μετά από προσπάθεια να το βρείτε, αυτό που θα πετύχετε είναι βίωμα. Δηλαδή να το πω διαφορετικά. Εγώ σας δείχνω ότι που είστε εδώ για παράδειγμα και εγώ σας δείχνω που πρέπει να πάτε. Σας δείχνω που μπορείτε να φτάσετε με τα μαθήματα. Προσέξτε, ακόμη είστε εδώ. Εγώ μπορώ να σας δείχνω τι πρέπει, που θέλω να φτάσετε με τα αυτά που κάνουμε, αλλά ακόμη εσείς είστε εδώ. Ό,τι κάνετε προσπάθεια, δηλαδή αν κάνετε μέχρι εδώ προσπάθεια, αυτό είναι δικό σας πλέον, αυτό είναι βιωμένη εμπειρία. Με άλλα λόγια, αυτό και αν το ξεχάσετε, απλά δεν θα το θυμάστε. Είναι πολύ, απλά δεν θυμάστε, τίποτα, δεν σας στεναχωρεί καθόλου, σαν να μην υπήρξε ποτέ στη ζωή σας. Αυτό για να το ξεχάσετε πρέπει να ματώσετε, αυτό είστε εσείς. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι βιωμένη εμπειρία σημαίνει κάνω άσκηση βήμα-βήμα. Θερμή παράκληση λοιπόν. Αξιοποιήστε, σεβαστείτε τον εαυτό σας, επειδή είστε μόνοι σας, κάντε τις ασκήσεις και 2 και 3 και 5 φορές. Όσο πιο βαθύ κάνετε αυτό το λαγούμι της γνώσης, τόσο πιο πολύ, τόσο πιο καλά, τόσο πιο μεγάλο χρονικό διάστημα θα την κρατήσετε δική σας. Επανερχόμαστε.